Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Τέλειες ερωτήσεις, τέλειες απαντήσεις. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Εισαγωγή. Θεός, πνευματική ζωή, όλα αυτά ήταν για μένα όρια σαφής πριν συναντήσω το Σρίλα Πραβουπάντα. Η θρησκεία με ενδιέφερε ανέκαθεν, αλλά πριν συναντήσω λάτρες που είχαν συνειδητοποιήσει τον Κρίσνα, για κάποιο λόγο δεν είχα αναπτύξει την κατάλληλη αντίληψη που χρειάζεται για να αναρωτηθώ σε βάθος ώστε να έχω κάποιο αποτέλεσμα πάνω στην πνευματική ζωή. Η ύπαρξη ενός δημιουργού είναι κοινή αντίληψη, αλλά ποιος είναι ο Θεός, ποιος είμαι εγώ? Πέρασα από το εβραϊκό σχολείο, μελέτησα ανατολική φιλοσοφία, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να βρω ικανοποιητικές απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Άκουσα για πρώτη φορά το Hare Krishna mantra στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης προς το τέλος του 1968. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Το ψάλσιμο με συνεπήρε και με έκανε να νιώσω πολύ ήρεμος. Το μάντρα κόλλησε στο μυαλό μου και γρήγορα μετάνιωσα που δεν είχα πάρει κανένα περιοδικό από τους λάτρες. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Όπως μου εξήγησαν αργότερα, ένας υπερβατικός σπόρος είχε φυτευθεί, ο οποίος τελικά θα μπορούσε να οριμάσει σε αγάπη για το Θεό. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Μερικούς μήνες αργότερα πήρα μια κάρτα με το Hare Krishna mantra. Η κάρτα υποσχόταν: ψάλε αυτά τα ονόματα του Θεού, η ζωή σου θα εξυψωθεί. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Είχα ψάλει περιστασιακά και διαπίστωσα ότι το μάντρα πραγματικά ειρήνευε το νου μου. Αφού πήρα το πτυχίο της χημίας του κολεγίου το 1971, προσχώρησα στο Peace Corps, Τάγματα Ειρήνης, και πήγα στην Ινδία σαν καθηγητής των εφαρμοσμένων επιστημών. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Εκεί αναζήτησα να βρω την κίνηση Hare Krishna. Είχα προσελκυστεί από το ψάλσιμο και εντυπωσιάστηκα με τη φιλοσοφία, αλλά ήμουν περίεργος
σχετικά με την αυθεντικότητα της κίνησης. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Πριν πάω στην Ινδία, είχα επισκεφτεί μερικές φορές ένα ναό του Κρίσνα στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έβλεπα τη φαινομενικά στερημένη ζωή ενός λάτρη κατάλληλη για μένα. Στην Ινδία συνάντησα λάτρες του Κρίσνα για πρώτη φορά σε ένα φεστιβάλ που έκανα στην Καλκούτα τον Οκτώβριο του 1971. Οι λάτρες μου εξήγησαν το σκοπό του γιόγκα και την ανάγκη να αναζητήσει κανείς την πνευματική ζωή. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Άρχισα να αισθάνομαι ότι οι θρησκευτικοί τύποι και τελετές που έκαναν δεν ήταν ανιαρές συναισθηματικές υποχρεώσεις, αλλά ένας πραγματικός συνειδητός τρόπος ζωής. Στην αρχή εντούτοις ήταν πολύ δύσκολο για μένα να καταλάβω τη φιλοσοφία της συνειδητοποίησης του Κρίσνα. Πολλούς αφανείς τρόπους, η δυτική μου ανατροφή με εμπόδιζε να δω πράγματα που ήταν τόσο φανερά όσο και η μύτη στο πρόσωπό μου. Ευτυχώς, οι λάτρες με έπεισαν για την ανάγκη να συνηθίσω σε μερικούς από τους βασικούς περιορισμούς και με αυτόν τον τρόπο άρχισα να αποκτώ κάποια επίγνωση της πνευματικής ζωής. Τώρα μπορώ να θυμηθώ πόσο ασταθείς και ασαφείς ήταν οι αντιλήψεις μου για την πνευματικότητα και την υπερβατική ύπαρξη. Συνάντησα τον Σίλα Πραβουπάντα τότε, για λίγο, τον Νοέμβριο του 1971 και λίγο αργότερα αποφάσισα να γίνω φυτοφάγος. Ήμουν περήφανος που ήμουν φυτοφάγος, αλλά αργότερα ο Σίλα Πραβουπάντα μου θύμισε ότι και τα Περιστέρια είναι φυτοφάγα επίσης. Το Φεβρουάριο του 1972 συνάντησα μερικούς λάτρες στην Καλκούτα, οι οποίοι με προσκάλεσαν σε ένα φεστιβάλ στη Μαγιαπούρ, ένα ιερό τόπο 140 χιλιόμετρα προς το βορρά. Το φεστιβάλ γινόταν προς τιμή του Τσετάνια Μαχαπραμπού, ο οποίος θεωρείται μία ενσάρκωση του ίδιου του Κρίσνα. Σχεδόν
Σχεδίαζα τότε ένα ταξίδι στο Νεπάλ, αλλά το Peace Corps αρνήθηκε να μου δώσει άδεια να βγω από την Ινδία και έτσι πήγα στη Μαγιαπούρ. Έφυγα για τη Μαγιαπούρ σχεδιάζοντας να μείνω το πολύ 2 μέρες, αλλά τελικά έμεινα 1 εβδομάδα. Ήμουν ο μοναδικός μιλάτρης από τη Δύση εκεί και αυτό ήταν μοναδική ευκαιρία να μάθω από τα μέσα για τη συνειδητοποίηση του Κρίσνα. Την τρίτη ημέρα του φεστιβάλ ήμουν προκεκλημένος να δω τον Σίλα Πραβουπάντα. Ζούσε σε μια μικρή καλύβα, μισή χτισμένη με τούβλα και μισή με άχυρα, με 2 ή 3 απλά επιπλά. Ο Σίλα Πραβουπάντα μου ζήτησε να καθίσω και κατόπιν με ρώτησε πως ήμουν και αν είχα ρωτήσει να του κάνω. Οι λάτρες μου είχαν εξηγήσει ότι ο Σίλα Πραβουπάντα μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις μου γιατί ήταν μέλος της διαδοχικής σειράς των πνευματικών διδασκάλων. Σκέφτηκα ότι ο Σίλα Πραβουπάντα μπορούσε πραγματικά να ξέρει τι συμβαίνει στον κόσμο και έπειτα μου το βεβαίωσαν και οι λάτρες τους οποίους θαύμαζα και σεβόμουν. Έτσι, με αυτή την ιδέα στο μυαλό μου, άρχισα να κάνω ερωτήσεις για την πνευματική ζωή. Εντελώς τυχαία είχα πλησιάσει ένα γκουρού, δηλαδή ένα πνευματικό διδάσκαλο, με τον τρόπο που συνιστούν οι γραφές, με το να κάνω ταπεινά ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική ζωή. Ο Σίλα Πραβουπάντα φάνηκε ευχαριστημένος μαζί μου και τις επόμενες ημέρες απάντησε στις ερωτήσεις μου. Ρωτούσα ως επιτοπλίστων από ακαδημαϊκή σκοπιά, αλλά αυτός μου έδωσε προσωπικές απαντήσεις για να μπορέσω πραγματικά να ανυψώσω πνευματικά τη ζωή μου. Οι απαντήσεις του ήσαν λογικές, πλήρεις, επιστημονικές, ικανοποιητικές και εκπληκτικά σαφείς. Πριν συναντήσω τον Σίλα Πραβουπάντα και τους μαθητές του, η πνευματική ζωή μου φαινόταν σκοτεινή και νεφελώδης.
αλλά η συζήτηση μαζί του ήταν ρεαλιστική, καθαρή και διέγειρε το πνεύμα μου. Ο Σίλα Πραβουπάντα προσπαθούσε υπομονετικά να με βοηθήσει να καταλάβω ότι ο Κρίσνα, ο Θεός, είναι ο υπέρτατος απολαυστής, ο υπέρτατος φίλος και ο κάτοχος όλων των αγαθών. Έβαζα πολλά εμπόδια στο να δεχτώ το ολοφάνερο, ότι δηλαδή έπρεπε να σοβαρευτώ ως προς τη συνειδητοποίηση του Θεού για να καταλάβω το Θεό. Ο Σίλα Πραβουπάντα όμως αμήλικτα αλλά ευγενικά με προέτρεπε. Αν και είχα μικρή πιθανότητα να εκφράσω τον εαυτό μου, ο Σίλα Πραβουπάντα κατάλαβε την κάθε μου απορία και απάντησε τέλεια. Bob Cohen, 14 Αυγούστου του 1974.